Καλή μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Θέω εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτό του καναλιού. Έχω έρθει κέντρο Θεσσαλονικής και πιο συγκεκριμένα στην οδό Κασάνδρου. Γιατί θα μου πεις ρε Θέω, κάθε μέρα εκεί δεν είσαι? Ναι, κάθε μέρα εδώ είμαι, αλλά σήμερα ήρθα να ξεδιπλωθώ αναλόγως και τιουτοτρόπος σε ένα πάρα πολύ καινοτόμο έδεσμα. Ποιο είναι αυτό το έδεσμα? Κροκόδηλος. Σωστά άκουσες, κροκόδηλος. Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο πηγαίνω στο Φυσκάρδο για να δοκιμάσω ένα έδεσμα το οποίο δεν το έχω ξαναγευτεί ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, τι, πώς, γιατί θα τα μάθουμε εντός του καταστήματος. Πάμε για αρχή να κάνουμε μια συνέντευξη με τον ιδρυτή του καταστήματος, εν συνεχεία να δούμε πώς φτιάχνεται αυτός ο πολυφημισμένος κροκόδηλος και εν συνεχεία να ξεδιπλωθούμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Εδώ είμαστε, καλή μου φίλη, παρέα με τον ιδιοκτήτη του Φυσκάρδου, τον Σπύρο. Το Δωρή Χάρηγα. Γεια σου, Δωράκο, χάρηγα και εγώ. Ένα από τα πιο ιστορικά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Θες να πούμε για αρχή στους φίλους που μας βλέπουν από πότε είναι το μαγαζί, πώς ξεκίνησε, ήταν ανέκαθεν εδώ? Την εστίαση είμαστε από το 1996 σε άλλο σημείο της πόλης. Με την διαπωνυμία ή άλλο? Την διαπωνυμία του Φυσκάρδου. Ήταν Ολυμπιάδο 35Β. Πίσω του Υπουργείου. Και πότε ήρθατε εδώ? Εδώ ήρθαμε το 2012. 12 χρόνια τώρα, οκ. Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, ποιο είναι ακριβώς? 12 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Λειτουργούμε σαν μαγειρίο, σαν ουζερί, ταβέρνα. Από ό,τι βλέπω, έχεις εκεί τα πάντα. 30, 40, 50 επιλογές, δεν ξέρω. Ναι, από μαγειρευτά. Βγάζετε τα ψιά, τελειώνετε τα ψιά. Φέρετε όλη τη μέρα όλο αυτό. Άρα ξεκινάτε από 12 μεσημέρι μέχρι απογευματάκι. Και θαλασσινά τη ώρα, ψαράκια, κρεατάκια στο. Α, έχεις τέτοια ψυχή. Είχε τέτοια. Όλες τις μέρες τη εβδομάδα. Κάθε μέρα. Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Μέχρι Κυριακή. Ρεπό, δεν ξεκουράζει ποτέ. Ξεκουραζόμαστε εδώ. Πά σε μπλοκή. Μπλοκή. Όσον αφορά τα καλούδια που προσφέρει στον κόσμο, διαθέτει delivery? Ναι. Δικό σου delivery ή μέσω τη πλατφόρμα? Και δικό μου delivery, το οποίο είναι από τι 12.30 μέχρι τι 6.30 το απόγευμα. Okay. Συν τις πλατφόρμες. Τηλεφωνάκι δηλαδή που θέλει από σένα. Τηλεφωνάκι. Θέλω, ναι, αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι ακριβώς. Και τα πηγαίνει. Εξυπηρετεί, να υποθέσω, την ευρύτερη περιοχή του κέντρου εδώ πέρα. Την ευρύτερη περιοχή του κέντρου, ανατολικά πάμε μέχρι του Μπαχαριλάου. Φτάνει μέχρι εκεί. Φτάνουμε. Έχει δηλαδή μέχρι πλατεία από τα λόφου. Κάτσε, βλέπει καλή σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ανατολικά του Μπαχαριλάου. Από κάτω πάμε μέχρι παραλία και πάνω άνω πόλη. Ναι, αλλά δεν πάμε στου φίλου που μα βλέπουν το μαγαζί τώρα που βρίσκεται. Στο κέντρο είμαστε, Κασάνδρο 109, στο ύψο τη Αγία Σοφία. Και από ό,τι είδα, ρε φίλε, έχει και κάποια βαρέλια εκεί με κρασιά, τσίπουρα. Δηλαδή, ναι, το... υπάρχει χύμα κρασί, υπάρχει λευκό κρασί, κόκκινο κρασί μπρούσκο και μίλιγο. Α, και το παίζει μπαλίτσα δηλαδή και σε στείλει τσιπουρά του, άμα θέλει άλλο με ζεδάκια. Ναι, τα πάντα όλα. Με θαλασσινά ψαράκια, όλα. Και υπάρχει γράπα. Τσίπουρο με γλυκάνσου. Κοίταξε, πέρα ρουζάκια. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εσύ, όπως συνεννοηθήκαμε και από πριν, σήμερα σου έχω έρθει για το κροκόδηλο. Αλλά πώς μου τα λες, τσίπουρα με ζεδάκια, ψητά, μαγειρευτά. Είναι σαν να μου λες, πάρε καμιά παρέα, έλα εδώ να κάνεις και δεύτερο βίντεο για χόντρεμα. Οπότε να δώσεις και ένα πάτημα στους φίλους που μας βλέπουν. Και να έρθεις, εγώ λέω, Θοδωρέ, μόλις χειμωνιάσει λίγο. Α, δηλαδή από αρχές Νοεμβρίου περίπου ή τέλος Οκτωβρίου, αναλόγως τον καιρό, Κυριακή μεσημεράκι, που έχουμε και live ρεμπέτικο. Α, έρθει εδώ πέρα, ορχήσαμε στο μαγαζί. Από τις 2 και μετά ξεκινάμε. Άκου να δεις τώρα τι ωραία πάσα μου δίνεις. Να πούμε ότι αν αυτό το βίντεο φτάσει μίνιμουμ 500 like, ότι θα ξαναγίνει και δεύτερο βίντεο Κυριακή μεσημέρι με ρεμπέτικο, με παρεΐτσα, τσιπουράκια, με ζέδες, κρασάκια, όλα τα κοφόρα. Τέλειο. Έχω από σένα το ελεύθερο να έρθω να τραβήξω τα πάντα. Όχι. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τη μασκό του καταστήματος, που δεν σου κρύβω ότι γι' αυτό ήρθα, ναι, αλλά μιλώντας μαζί σου, από ό,τι κατάλαβα, έχεις και άλλες πολλές αρετές που δεν τις είχα ανακαλύψει και είμαι πρόθυμος στο μέλλον να τις ανακαλύψω. Θες λίγο να μου πεις λίγο για το κροκόδηλο? Βασικά, πώς σου ήρθε η ιδέα, ρε φίλε? Δηλαδή, λες, θα ανοίξω ένα μαγαζί και θα πουλήσω κροκόδηλο. Πώς σου σκέφτεσαι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, το σκέφτηκα ως εξής. Ήθελα να βάλω ένα πιάτο γκουρμέ. Ναι. Το οποίο να κάνει μπαμ. Ναι. Και βρήκα το κροκόδηλο. Είναι κρέας κροκοδίλου, φιλετάκια. Ναι. Ναι, είναι από Νότια Αφρική έρχεται. Εισαγωγή γίνεται φυσικά στην Ελλάδα, δεν έχουμε κροκόδηλο. Από Ζιμπάμπουε. Αν επιτρέπετε, το παίρνει ζυνοπό, κατεψυγμένο. Πώς το παίρνει? Κατεψυγμένο. Τώρα θα σας βάλω και κάτι πλάνα έτσι να το δείτε κι εσείς. Οπότε το εισάγει, αυτό είναι συσκευασία ένα μερίδα ή το εισάγει σε μεγαλύτερο κομμάτι και το κόβει? Είναι μεγαλύτερα κομμάτια και το κόβουμε εμείς. Okay. Λοιπόν, και τον κάνουμε τηγανιτό και σαγανάκι με μια υπέροχη σάλτσα. Κοκκινιστό δηλαδή. Κόκκινη σάλτσα, ναι, κόκκινη. Και το σερβίρει όπω είναι σαν μερίδα, βάζει κάποια γαρνιτούρα από δίπλα. Γαρνιτούρα, όχι, αν θέλει ο πελάτη κάποια γαρνιτούρα, μπαίνει σε άλλο πιάτο δίπλα. Έξτρα. Okay. Ναι. Αυτό να επιτρέπεται πόσο κοστίζει, αν θέλει κάποιο να το φάει? Είναι ακριβούλη ο κροκόδηλο. Είναι στα 25 ευρώ. Α, 25 ευρώ λάγια. Εντάξει, ρε, θα δούμε τώρα ποιότητα, γεύση αυτά είναι δούνε και λαβίν, ξέρει. Άλλο κοστίζει το κοτόπουλο, άλλο το μοσχάρι, άλλο κροκόδηλο. Αν επιτρέπετε, εσύ έχει σκεφτεί τίποτα άλλο μελλοντικά έτσι να βάλει αχπίνο γαλαγιάρκο ή λε κροκόδηλο τελείω εκεί? Θα το δούμε, είναι στι σκέψει μα. Α, γυρνά, κάνει διάφορε σκέψει.
Ναι. Τώρα εγώ να πω κάτι backstage. Ο Σπύρος, να ξέρετε ότι είναι η ψυχή του μαγαζιού εδώ πέρα. Όσοι έρθε, η ατάκα πάει σύννεφο. Χαχαχά, χουχού. Απλά τώρα, εντάξει, δεν είναι εξοικειωμένο με τις κάμερες. Γι' αυτό το βλέπετε λίγο έτσι. Άμα έρθετε εδώ πέρα και θέλετε να ξεδιπλωθείτε αναλόγως και το τρόπο στο κατάστημα, μην διστάσετε να έρθει σε επαφή μαζί του. Να ξέρετε, είναι δεινός ατακαδόρος. Οπότε, πάμε ευθύς αμέσως στα άδεια του Φυσκάρδου για να δούμε πώς φτιάχνεται και ο κροκόδηλος. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι, στα άδεια του Φυσκάρδου, παρέα με τη Μίκη, Θοδωρή Χάρηκα. Και εγώ το ίδιο, Θοδωρή. Μαγείρισα στο συγκεκριμένο εστιατόριο που έχουμε έρθει σήμερα. Αν επιτρέπετε, πόσο καιρό είσαι εδώ πέρα? Στα 5 χρόνια πάω. 5 χρόνια, ε. Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ναι. Μαγειρευτά, ψητά και ό,τι περικλεί. Της ώρας, ναι. Ναι. Όσον αφορά τον κροκόδηλο που θα φτιάξουμε σήμερα, θες να μας πεις λίγο 2-3 λόγια? Πρώτα απ' όλα, ο κροκόδηλος ποιο μέρος είναι του κροκόδηλου? Είναι η ουρά. Ουρά, οκ. Okay. Να δείξουμε λίγο και στους φίλους που μας βλέπουν. Βασικά, θα το κάνω ένα κοντινό, να το δείτε καλύτερα. Και η διαδικασία πώς είναι επιγραμματικά? Να πούμε ότι μου είπες ότι το έχεις βράσει πρώτα. Είναι βρασμένο, ναι. Okay. Η προεργασία έτσι ξεκινάει. Ναι. Βράζουμε πρώτα τον κροκόδηλο. Κρατάμε λίγο από το ζουμάκι του. Περίπου ώρα που το βράζεις? Είναι περίπου μια μισή ώρα. Α, θέλει τόσο, ε. Θέλει, ναι, μια μισή ώρα. Σε σιγανή φωτιά, μια μισή, ναι, ώρα. Θα χρειαστούμε ελαιόλαδο. Ναι. Κρεμμύδι. Λευκό ξερό. Ναι. Ναι. Κρασάκι. Ναι. Λευκό κρασάκι. Λίγη μουστάρδα. Λίγο μαϊντανό και κονκασέ. Η διαδικασία είναι: θα πάρουμε το λαδάκι. Δεν θες καλύτερα να το δείξουμε στους φίλους από κοντά? Ναι. Πολύ καλά τα ακούω, αλλά πάμε να δούμε και στην πράξη πώς γίνεται, έτσι. Ναι. Μισό να πάρω την κάμερα και σου έρχομαι. Ωραία. Νίκη, είμαστε έτοιμοι να πάμε να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν. Εσύ κάνει τη δουλίτσα σου και τα παράλληλα μιλάμε. Έτσι. Σε ένα τηγάνι. Ναι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Παίρνουμε το κρεμμύδι, βάζουμε και λίγο κρεμμυδάκι. Επειδή τραβάω βίντεο, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις βιαστικά. Το κάνεις όπως το κάνεις. Βέβαια. Μην μου αγχώνεσαι. Οι κινήσεις μου είναι γρήγορες. Ναι. Ξεκινάμε να σοτάρουμε το κρεμμυδάκι. Σοτάρουμε το κρεμμυδάκι. Ωραία. Πρέπει να το αφήσουμε να μας κάψει καλά. Okay. Το κρεμμύδι. Είναι περίπου ένα λεπτό. Τώρα ρίχνουμε τη μουσταρδούλα μας. Ωραία. Α, και τα απλώνεις έτσι. Ναι, να ενσωματωθεί έτσι, ναι, με, ναι, το κρεμμύδι. Έτσι πρέπει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα τον κροκόδηλο. Να το κροκόδηλο. Βέβαια. Α, και το νεράκι. Και το ρίχνουμε με το ζουμάκι που, ναι, είπαμε, ναι, ότι έχουμε κρατήσει. Okay. Από το βράσιμο του. Λοιπόν, αν επιτρέπετε, στο βράσιμο έχεις ρίξει τίποτα ή σκέτο νερό? Σκέτο νερό. Ούτε αλάτια, τίποτα. Τίποτα. Ναι, ναι. Μόλις ξεκινήσει και βράζει, μόλις ξεκινήσει έτσι τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ρίχνουμε λίγο αλατάκι, αυτό, λίγο πιπεράκι. Αυτό που φτιάχνεις τώρα είναι μια μερίδα, έτσι? Ναι. Ναι. Και το κρασάκι. Οκ. Okay. Το αφήνουμε ένα λεπτό να εξατμιστεί λίγο το κρασί του. Μπόμπα. Το περιμένουμε λίγο να κάνει έτσι ένα βρασμό στο λεπτό. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε τη σαλτσούλα του. Είναι μετά από ένα λεπτάκι περίπου, ε. Ναι. Ναι. Να ξέρετε, Μάκης, ότι δεν μπορώ να πλησιάσω την κάμερα, γιατί οι θερμοκρασίες εδώ είναι αρκετά υψηλές. Ναι. Ωραία. Οπότε γι' αυτό το βλέπετε από μακριά. Ωραία. Παράλληλα, μιλάω και στους φίλους που μας βλέπουν στο σπίτι, γι' αυτό. Α, και τα ανακατεύεις τώρα όλα μαζί. Ναι. Αυτό τώρα... Πόση ώρα θέλει περίπου μαγείρεμα? Όλο ή μόνο η σάλτσα? Όχι τώρα, με τη σάλτσα που το βάλω. Ακριβώς 2 λεπτά είναι. Α, 2 λεπτά. Να κοκλάσει λίγο, να δέσει η σαλτσούλα, okay, μας. Και μετά από 2 λεπτά, 2-3 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. Είναι έτοιμο. Ναι. Σβήνουμε το φαγητό μας. Α, και θα πας να σερβίρεις? Θα το σερβίρουμε. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Για από εδώ να το δείχνουμε καλά. Ωραία. Ωραία. Έχει δέσει η σαλτσούλα, βλέπω. Είναι έτοιμο πόλεμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το αρωμά του. Αυτό πιστεύω να το μυρίζεις. Ναι, αυτό πρέπει να ενδείκνεται για μακροβούτια με ψωμί, ε. Έτσι. Ναι. Ωραία, γαλαντόμα μερίδα. Και τώρα όλο αυτό είναι μερίδα για ένα άτομο. Ναι, ναι. Έλα ρε, πόσο είναι, 300, πόσα παραπάνω, 300-400 γραμμάρια κρέας, πόσο, ναι, είναι? Τόσο είναι. Πασπαλίζουμε με μαϊντανό. Α, είσαι εδώ πέρα το μαϊντανό. Ομό μαϊντανό. Ναι. Έτσι πρέπει, για να δέσει το άρωμά του ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Και ο κροκοδηλός μας είναι έτοιμος. Okay. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Πάω έξω να βρω και ένα μέρος με τον πρέποντα φωτισμό για να το απολαύσω. Ευχαριστώ και εγώ, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μάγκες, εδώ το βλέπετε και πάμε ευθύς αμέσως στο σαλόνι. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι. Έχουμε προμηθευτεί τα καλούδια μας και τι έχουμε παίξει σήμερα
από αυτά που θα κατασπαράξουν. Σας τα είπα και λίγο πιο πριν, να τα δείτε και από εδώ πέρα. Σαλατούλα, κροκοδιλάκι, γαρνιτούρα πατατούλα και κουβέρ. Έχουμε πάρει πομπουάρ μαχαιροπύρνο, αλλά πριν εμβαθύνουμε και ξεδιπλωθούμε, να βάλουμε και υδρογόνο 2 οξυγόνο στο ποτήρι, προκειμένου να ενυδατωθεί ο λαιμός μας. Συνηγιάζουμε. Αχ, τι ωραίο πράγμα, ε! Το δροσερό, δροσερό νεράκι, όσο ακόμη καιρός είναι καλός. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχηθώ τα καθέκαστα. Καλή όρεξη τρώτε, καλή απόλαυση βλέπετε το βίντεο και εννοείται καλή χώνευση όσοι έχετε φάει ήδη. Θα ξεκινήσουμε με τη σαλατούλα και εν συνεχεία θα περάσουμε και στον main course. Η συγκεκριμένη σαλάτα, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά off the record, είναι η signature του μαγαζιού και είναι στην ουσία μαρουλάκι, ντοματούλα, βαλσάμικο, πιπεριές, βλέπω φλωρίνης και κάποια φρουτάκια εποχής. Για πάμε να βαθύνουμε. Γνώσιμη σαλατούλα, θα σας τη φέρω από εδώ να βάλουμε και λίγο αλατάκι. Ό,τι έχει μέσα είναι όπως πρέπει, αλλά λίγο αλατάκι το θέλει. Διακρίνω φρούτα εποχής. Τώρα να ξέρετε, γυρνάω το βίντεο αρχές Σεπτέμβρη. Παίζουμε μπαλίτσα, ροδάκινο, σαφυλάκι. Τώρα από κάποιο άλλο φρούτο δεν βλέπω. Πολύ καινοτόμο, νόσιμο, έχει, είναι και δροσικό, είναι και λίγο γλυκό, είναι και λίγο ξυλούζικο από το βαλσάμικο. Αλμυρογλυκίζει που λέμε, πολύ ευχάριστα. Η συγκεκριμένη είναι στα 4 ευρουλάκια, να ξέρετε. Τίμια η ποσότητά της και τώρα από συντρώ, παίζει να έχει λίγο ρόκα μέσα. Καλαμποκάκι από πάνω. Έχει και μια λίζα καλαμόνι για το ξεκάρφωμα. Όχι, πολύ τιμή σαλατούλα. Εδώ με το κάνει και ένα τετραευράκι, ένα οχταράκι θα το πάρει. Για πάμε όμως να περάσουμε και στο main course. Λοιπόν, για αρχή, πατατούλα, φούρνο. Δοκιμάζουμε μόνη της. Νιώσιμη πατατούλα. Κομμένη στο χέρι, αλατάκι, ριγανίτσα, πιπεράκι, μουσαρδούλα και λεμόνι. Μαμαδίσικη προσέγγιση. Καλαδάκι βλέπω από κάτω. Πολύ τίμια, ε. Εδώ παίζουμε υψηλά στάνταρ. Για πάμε όμως να δούμε και το κροκόδιλο. Απλά ενημερωτικά, μαζί με το κροκόδιλο που είναι στα 25 ευρώ, η γαρνιτούρα το δωρεάν από δίπλα. Θα μου πεις ρε φίλε, 25 ευρώ έδωσε. Ναι, οκ, okay, δωρεάν σφαίρο. Απλά σου λέω, δεν το ξέρεις σαν πληροφορία. Θα δοκιμάσω για αρχή τη σάλτσα λίγη μόνη της. Η σάλτσα τώρα σαν τι να πω ότι μοιάζει ρε φίλε. Σαν σάλτσα από σαγανάκι. Σαν σάλτσα από κοκκινιστό. Είναι μία μίξη. Σαν, ξέρω εγώ, να έχεις πάρει σαλτσούλα από σαγανάκι γαρίδας, να έχεις πάρει σαλτσούλα από μοσχαράκι κοκκινιστό και κάπως θα έχεις παντρέψει όλα αυτά μαζί. Διαφορετικό. Για πάμε να πάρουμε και λίγο κρεατάκι. Ρε φίλε, το βάζεις στο σώμα, το δαγκώνεις, το μασάς. Λες τώρα αυτό, είναι ψάρι. Δεν είναι ψάρι. Είναι κοτόπουλο. Δεν είναι κοτόπουλο. Είναι χοιρινό. Δεν είναι χοιρινό. Είναι μοσχάρι. Δεν είναι μοσχάρι. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Τώρα, πώς θα μπορούσα να σας δώσω να καταλάβετε το τι γεύση έχει. Για κάτσε ρε φίλε, να πάρω άλλη μία. Είναι νόσιμο, μαζί με τη σαλτσούλα από δίπλα. Η υφή του έχει αυτή την υφή του μοσχαριού, το οποίο θεωρείται σκληρό κρέας, αλλά μετά από αρκετές ώρες μαγείρεμα μαλακώνει. Αυτή είναι η υφή του. Όσον αφορά τη γεύση, μπορώ να πω ότι είναι σαν να τρως ένα ψάρι σε στήλη γαλαίο, σε συνδυασμό με μοσχάρι, σε συνδυασμό με κοτόπουλο. Δηλαδή, πάντρεψε τα όλα αυτά και αυτή είναι η γεύση που βγάζει ο κροκόδιλος, να ξέρετε. Πώς έλεγε και ο Τους στο ομώνυμο τραγούδι, ήσουν κροκόδιλος, κροκόδιλος.
και με τη σαλτσούλα. Κάνει δυνατό κόμπο. Κάτσε. Να πάρουμε και λίγο ψωμάκι εδώ από δίπλα. Για να ξηγηθούμε με ακροβουτάκι. Φρέσκο το ψωμί. Λευκό, κλασικό. Πολυτελείας που λέμε. Ω, καλά. Η σάλτσα για πολύ μακροβούντι. Κάτσε, θα σας το δείξω και λίγο από κοντά. Να, δηλαδή, φανταστείτε, διαλύεται σαν να είναι γαλαίος. Έτσι, ξέρετε, φλίδα. Και από μέσα... Έλα, ρε φίλε, εστίασε. Και από μέσα είναι σαν κοτόπουλο με μουσχάρι. Για πάμε να βαθύνουμε. Πολύ διαφορετικό. Όντως, δεν ομοιάζει με τίποτα παρόμοιο που έχω φάει. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο δάγκωμα, παίζει να είναι και πολύ πρωτεϊνικό. Δεν έχω ψάξει να δω στο Google τι παίζει με τον κροκόδιλο, γιατί πραγματικά σου λέω, δεν έχω ξαναφάει. Αλλά παίζει να είναι φίγκαση πρωτεΐνη. Στο δάγκωμα δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι έχει κρέας μέσα. Τώρα, αυτό έτσι σχέδιο, για φυσιολογικό άνθρωπο, πιστεύω, δύο μερδούλες για να πει ο ένας θέλω θα φάω το μισό, ο άλλος το άλλο μισό, ξυροπαλεύεται. Όχι για κάθε μέρα, για κάτι διαφορετικό έτσι να ξεφύγεις από τα τετριμένα. Σαν γεύση, φουλ κομπλέ. Τώρα, φίλε, άμα με ρωτάς, όσον αφορά το κόστος, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Αν είσαι διατεθειμένος να δώσεις αυτά τα λεφτά για να φας κάτι διαφορετικό ή όχι. Αυτό ο καθένας στο βαλάντιό του, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι να πεις. Είναι μια μοσχαρίσια μπριζόλα που την πουλάνε άλλα 100 μαγαζιά στην πόλη. Είναι κάτι που το πουλάει μόνο το συγκεκριμένο μαγαζί. Να πεις ότι είχαμε επειδή μου ένα μέτρο σύγκρισης, να σου πω φθηνό, ακριβό, ναι, οκ. Okay. Είναι κάτι unique. Πιο unique δεν γίνεται. Δηλαδή πιστεύω το συγκεκριμένο το βρίσκεις μόνο εδώ πέρα. Τώρα εσείς αν γνωρίζετε κάποιο άλλο μαγαζί έτσι σχέδιο με περίεργα παγιρέματα, εδέσματα, συνταγές, δεν ξέρω εγώ τι, γράψτε από κάτω στα σχόλια, τα βλέπω εγώ, να τα αρχιμπατζίδες, βατραχομούριδες, λοιπόν. Και βατραχομούρισες αυτό το καραβίο, συγγνώμη, γιατί πάλι θα μου λέτε οι κοπέλες ότι εμάς μας ξεχνάς και μας αφήνεις να παίξω. Ωραία και με πατατούλα. Η πατατούλα είναι αυτό που λέμε πατάτα στο σπίτι από τη μαμά, δεν υπάρχει. Έχει το λεμονάκι της, η μουσαρδούλα της, τα πάντα όλα. Και έχει λίγο λαδάκια που κάνεις για να βουτάς. Άντε να παίξουμε και εδώ πέρα κάνα μακροβούτι. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν ξέρω πώς σας φαίνεται στην κάμερα σαν ποσότητες. Αλλά ξέρω ότι είναι γενικά καλαντόμες. Δηλαδή, το κρέας σαν μερίδα 300-400 γραμμάρια τουλάχιστον. Η γανιτούρα από δίπλα και πες κανένα μισό κιλό. Η σαλατούλα πιστεύω αρκετά τίμια. Για πάνω να πάρουμε και λίγο από εδώ. Ξέρεις, παίρνει. Όπως είναι ουρά, λογικά είναι κάτι σε σύν τρίγωνο. Τα κομμάτια που είναι τα πιο μικρά προς το τελείωμα της ουράς μασιώνται πιο δύσκολα. Ενώ αυτά που είναι προς τα πάνω είναι πιο τρυφερά, μασιώνται πιο εύκολα. Η γεύση ίδια είναι, δεν αλλάζει. Απλά αλλάζει η υφή.
Να ξεπλύνω και λίγο παλέτα, ε. Τζάμπα τη φέραμε εδώ. Τώρα σε γενικές γραμμές, ρε φίλε, ξέρεις ποιο το θέμα. Εγώ πάντα είμαι σε δίλημα. Λέω, δοκιμάζω κάτι. Σας λέω τη γνώμη μου στο βίντεο. Και μετά κάθομαι από λεμαργία και το τρώω όλο. Θέλετε να το δοκιμάζω, να σας λέω τη γνώμη μου και να ψηλοτελειώνω το βίντεο εκεί. Ή θέλετε, όπως το κάνω σε κάθε βίντεο, μέχρι να το τελειώσω και να φάω να ευχαριστηθώ. Να σας πω μετά τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, δηλαδή να βγει πιο μικρό το βίντεο και μετά θα ξέρω να πάρω πακέτο, να τρώω σπίτι και γουσάρετε τη σχεδίο. Να αλλάζουμε και να τα λέμε. Εγώ, ό,τι και να θέλετε, μέσα είμαι, να ξέρετε. Κολλήματα δεν έχω. Το φαγητό είναι από τις αδυναμίες μου και το content creating είναι πλέον η ημερήσια μου συνήθεια. Έχει, ρε φίλε, 3-4 μήνες που ξεκίνησα τα live και είμαι σε καθημερινή βάση ή θα κάνω live ή θα γυρνάω βίντεο ή θα κάνω edit για τα βίντεο που ήδη έχω γυρίσει ή θα κάνω edit από τα live stream για να βγάλω σορτάκια για τις άλλες πλατφόρμες, γιατί σε κάθε πλατφόρμα ανεβάζω 3-4 short την ημέρα και πραγματικά πάει μπλοκές. Να ξέρετε ότι αυτός ο χρόνος που κάθομαι έτσι και δύο τρώω και μιλάω μπροστά στην κάμερα παίζει να είναι ο αγαπημένος μου χρόνος ημέρας, γιατί παράλληλα είμαστε σε επαφή μεταξύ μας, τρώω τα φαγητά, απολαμβάνω, είμαι χαλαρός χωρίς να με νοιάζει τίποτα. Το μόνο που με νοιάζει είναι γράφει η κάμερα, γράφει το μικρόφωνο και όλα είναι κομπλέ και αφήνω το συμπλέκτη και πάει μόνο του. Τι ωραίο πράγμα, ρε φιλέ, να καταφέρεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν θα το πω επάγγελμα, να το πω μια δραστηριότητα που μπορεί μελλοντικά να γίνει και επάγγελμα. Για να το γράφουμε, ωραία, έχουμε. Γράφουμε ήδη 10 λεπτά πλάς. Κατάλαβα. Πάλι μισάρο θα βγει το βίντεο. Και πάλι κάποιοι θα κλαίγονται από κάτω. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ούτε το Mr. Beast θέλω να τη γράψω, ούτε κανέναν άλλο γνωστό YouTuber. Απλά θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. 20 λεπτά θα βγει το βίντεο, 10 λεπτά θα βγει το βίντεο. Μισή ώρα θα βγει. Μια ώρα θα βγει. Στο δεξί και στο αριστερό, πόση ώρα θα βγει. Αυτά είναι τα κοιτάπια. Μου λέει ο άλλος, κάντα πιο σύντομα. Μου λέει ο άλλος, μη μασάζω με ανοιχτό το στόμα. Μου λέει ο άλλος, και ο καθένας μου λέει το μακρύ και το κοντό του. Στη σήμερα εποχή που όλοι πάνε με ταχύτητα φωτός, ας βρεθεί και ένας ευήθης μωρός από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας, για να μην πω συμπρωτεύουσα και παρεξηγούνται οι υπόλοιποι, τη Θεσσαλονίκη, που να πηγαίνει χαλαρά, νεκρά, κατηφόρα και όπως πάει τα μάξι μόνο του. Αντί γιατί όλοι μου μάθανε τώρα, υπότιτλους, κόλπα, ιστορίες, edit, δεν είναι ότι βαριέμαι. Είναι ότι έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο που απευθύνονται σε τελειόφυτους νηπιαγωγείου. Πού είναι εκείνες οι ωραίες εποχές, ρε φίλε. Ξυπνάγαμε το πρωί, βλέπαμε ανέβασε βίντεο τάδε, ανέβασε βίντεο τάδε, ανέβασε βίντεο τάδε. Ξέραμε, κάθε βίντεο θα μας άρεσε και δεν μας ένοιαζε πόσο χρόνο ήταν. Δηλαδή, ανέβαζε, ξέρω εγώ, μαλλιά τσκούτι. Μια μισή ώρα. Καθώς το έβλεπες μια μισή ώρα, ήξερες να περάσεις καλά. Ανέβαζε, ας πούμε, ο Μάνος βίντεο μισή ώρα. Ήξερες, θα δεις Μάνο, θα περάσεις καλά. Και εκεί τις γύρους, αν μπω ξεχόλεις, μην άρχισε και τα λέω, θα αραδιάσω μισό YouTube. Σόνι και ντε όλοι σήμερα, είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά βίντεο, να φωνάζουν, να γκαρίζουν, για να μην χάσουν το view από το παιδάκι. Όχι, ρε φίλε, υπάρχει και το YouTube που αγαπήσαμε. Αν είναι δυνατόν να πάμε όλοι σε αυτή την πεπατημένη. Όποιος θέλει να δει αυτή την πεπατημένη, έχει άλλους 100 YouTuber.
Όποιος θέλει το παλιό, το ορθόδοξο, το OG που λέμε, υπάρχουμε κι εμείς. Ο καθένας επιλέγει τι βλέπει. Δημοκρατία έχουμε. Δημοκρατία δεν έχουμε. Τον είδε στον Κούπερ. Έπαιξε ένα λεπτό. Έτσι γίνεται, έργα μάγκε. Το λέω γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω σχόλια. Έτσι, αγιώσα, αγιώτηκα. Το έβγαλα από μέσα μου και ησύχασα. Βασικά δεν το έβγαλα ακόμη. Αφού φάω, σε κανένα δύο ωράκι θα βγει. Κάτσε τη σαλάτα. Πιστεύω θα την εξαλώσω πιο βίντεο. Γιατί έχει τα φρουτάκια και αυτά. Αλλά το κρέας δεν θα το χαριστώ. Ωραία φίλε, και το ψωμί εμπλοκή το πήγα, ψωμάκι σάλτσα βούτα, ψωμάκι πατατούλα βούτα. Και να ξέρετε, επειδή ό,τι έχω φάει σήμερα, μου φαίνεται ότι έχει γίνει με μεράκι, με σωστή πρώτη ύλη, έτσι, ότι κάποιος είχε ασχοληθεί μαζί του, ρε φίλε. Και να σου πω την αλήθεια, και με την Νίκη που μίλησα, και όταν κάναμε το βίντεο στην κουζίνα, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι εδώ στο μαγαζί είναι ευγαλμένοι από Ελλάδα άλλης εποχής. Πολλοί άνθρωποι εξωστρεφείς να σου μιλήσουν απλοί, χωρίς να σου παίξουν ντίβα ή δεν ξέρω εγώ τι. Μου έδειξε εμάς στην κουζίνα τις προετοιμασίες που κάνουμε, αυτό το κάνουμε για αυτό το φαγητό, αυτό για αυτό το φαγητό. Πολύ ωραίοι άνθρωποι, να ξέρετε. Εντάξει, ξέρω ότι άλλο είναι μπροστά στην κάμερα και άλλο είναι πίσω από την κάμερα, γιατί πολλοί δεν είναι εξοικειωμένοι και με αυτό το έργο όλο. Απλά εγώ πάντα, να ξέρετε, όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί, σας αφήνω με τον τρόπο μου να εννοηθεί για να καταλάβετε τι παίζει από πίσω. Άμα ήταν κομπλέ, δεν ήταν, στο συγκεκριμένο ήταν 3α με τόνο. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον κροκόδιλο, σας είπα περίπου πώς έχουν τα γράμματα. Γεύση, μοσχάρι, παύλα κοτόπουλο, παύλα γαλαίο, ψάρι, υφή ομοίως. Και όσον αφορά το πόσο σκληρό ή μαλακό είναι, θα έλεγα σαν ένα μοσχάρι, ξέρω εγώ, υγεία, που πρέπει να τη βράσεις για τουλάχιστον 1-2 ώρες μέχρι να μαλακώσει, κάπως έτσι. Σαν γεύση, πολύ νόσιμο, συνδυαστικά με τη σαλτσούλα και όλα τα παρεμφερέτρια γύρω. Αλλά το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι δεδομένου ότι κάνει 25 ευρώ, δεν ξέρω τι βαθμολογία πρέπει να του βάλω. Γιατί όταν τρώμε, ας πούμε, κάτι σε ένα άλλο μαγαζί, λέμε, έχει, ξέρω, το πιτόγυρο 4 ευρώ, έχει το πιτόγυρο 3 ευρώ, έχει το πιτόγυρο 5 ευρώ. Ξέρουμε τι τιμές παίζουν γενικά στο εμπόριο προς συγκεκριμένο κρέας και τι τιμές παίζουν τριγύρω σε άλλα καταστήματα. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι μην χοντρική. Δεν υπάρχει άλλο κατάστημα που να σερβίρει. Είναι το μοναδικό. Και εκεί είναι λίγο που σκαλώνω, στο να πω την άποψή μου. Αν βγάλουμε από τη μεταβλητή το κόστος, γιατί δεν έχω μέτρο σύγκρισης, στο λέω χήμα, σαν κρέας μπορώ να πω ότι καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά ποιοτικό, διαφορετικό. Μ' αρέσει που συνδυάζει γεύση από διάφορα άλλα κρέατα και θα το βάζα μια βαθμολογία 9 στα 10. Δεν λες ότι είναι το τέλειο, ότι είναι, ξέρω εγώ, μια μεσοχαρίσια μπριζόλα ριμπάι, η οποία να βρέξει το βρακάκι σου. Είναι μια μεσοχαρίσια μπριζόλα καλού ελληνικού μεσοχαριού, στο οποίο μπορεί να πάθεις μια μικρή ονείροξη, αλλά μέχρι εκεί. Όχι κάτι παραπάνω. Αυτά έτσι για να καταλαβαίνετε και τι παίζει. Τώρα, εσείς, άμα βρείτε κάποιο μαγαζί που να σερβίρει κάτι αντίστοιχο και ξέρετε τι μέσα κόλπα ιστορίες, πολύ ευχαρίστως εγώ να τα ακούσω και μπορεί μελλοντικά να πάμε και από εκεί και να δούμε τι γίνεται. Με αυτά και με εκείνα το εξαήλωσα. Κάτσε να ξεπλύνω παλέτα και με λίγο πατατούλα φούρνου. Καλά είναι να μην αφήσω το συμπλέκτη. Άντε τώρα για να μην παρατήσω εδώ την κάμερα και πάω και αδειάσω όλη τη βιτρίνα. Γιατί καλή πατάτα. Αλλά επειδή τώρα όσο γράφουμε, βλέπω από πίσω τα ταψιά που πάνε και έρχονται με τα πασίτσια, τα σουζουκάκια και όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον μου φαίνεται, όπως είπε ο Σπύρος, θα έρθουμε και τον Οκτώβρη για δεύτερο βίντεο. Γιατί έχω περιέργεια εδώ τι γεύση έχουν και αυτά τα δέσμενα. Την κόψα με καφρίνα. Τη γωνία την άφησα μπύρε, γιατί μου αρέσει που είναι τραγανή. Μ' αρέσει που λέω θα κρατηθώ. Κι όλο λέω θα φύγω. Κι όλο λέω θα μείνω. Κάτσε γιατί. Με τόσα φρούτα, σαν γλυκό είναι αυτό. Να επαναφέρω την παλέτα μου στην προγενέσαιρη αλμυρή κατάσταση
Με την Ελίτσα Καλαμών, τώρα μάλιστα. Η παλέτα επίλυσε. Αυτό το βιντεάκι σήμερα ελπίζω να σου άρεσε. Εγώ, όπως πολύ καλά έχει καταλάβει, το καταφεραστήθηκα. Αν θες να με στηρίξεις προσπάθεια προκειμένου να γίνω να γνωρίσουμε στο Collect Trader, τι μπορείς να κάνεις. Subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να μου αφήσεις ένα σχόλιο που κατανομήσει γνώμη σου. Θετική αρνητική, εγώ τις ακούω όλες. Και εννοείται να με αρέσει όλο το βίντεο με τους φίλους σου για να γίνει παρέα μας μεγαλύτερη. Μην ξεχνιέστε, τάτα αρχιμπατζίδες, πατραχομούριδες και πατραχομούρισες, ότι αν αυτό το βίντεο φτάσει μήνυμου 500 like, πάμε και για δεύτερη σειρά από βίντεο με παρέα της υποκατάσταση κρασοποσία και για να μην σου πω τι έχει να γίνει και ζωντάνη μουσική. Αυτά, φιλιά από μένα, είμαι ο Τέο και μόλις τελείωσε. Όχι, συγγνώμη. Είμαι ο Τέο και από την εορτή Παύλα Εξωτική Κασάνδρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, φιλιά πολλά μάγκες. Και μάγκησες αυτό το καναλί.